Πολύ γνωστός τράπερ συνελήφθη για παραβίαση των μέτρων κατά του κορονοϊού. Τι έκανε, καλούσε μέσω διαδικτύου θαυμαστές του για τα γυρίσματα βίντεο κλιπ σε εμπορικό κέντρο των Νοτίων Προαστίων. Έχουμε την εικόνα της σύλληψης αλλά και τη στιγμή που προσπάθησε να διαφύγει η Κατερίνα Νόντα. Καλησπέρα, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά και είναι βίντεο που έχουν ανεβάσει οι ίδιοι οι θαυμαστές τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όταν έφτασαν στο εμπορικό κέντρο των Νοτίων Προαστίων, οι αστυνομικοί, μετά από κλίση που έλαβαν για συνωστισμό, ο 20χρονος τράπερ προσπάθησε να διαφύγει της σύλληψης, ανεβαίνοντας σε ένα σκούτερ κάποιου φίλου του. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τους σταματήσουν μπροστά από ένα βενζινάδικο λίγα μέτρα μακριά, τον ακινητοποίησαν. Κατερίνα, την εικόνα προσπάθησε να διαφύγει αυτή τη στιγμή στους δέκτες μας, ναι. Ακριβώς, λίγο πιο κάτω τον ακινητοποίησαν, του πέρασαν χειροπέδες και τον οδήγησαν στα κρατητήρια. Η σύλληψη του, Κατερίνα, να σου πω ότι έγινε εν μέσω αποδοκιμασιών από δεκάδες νεαρούς, φαν που εκείνη την ώρα ζητούσαν να φεθεί ελεύθερος. Σε βάρος του 20χρονου τράπερ σχηματίστηκε δικογραφία ως ο διοργανωτής αυτής της εκδήλωσης, καθώς παραβίασε τα μέτρα για τον κορονοϊό και ζητούσε από τον κόσμο να έρθει να τον δει από κοντά. Παρ' όλα αυτά, έχει αφαιθεί ελεύθερος χωρίς να του έχει επιβληθεί κάποιο διοικητικό πρόστιμο. Μάλιστα. Κατερίνα Νόντα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.